Δεν έχουμε απλά την παραδοσιακή ανάπτυξη όπου το ΙΓΜΕ ή αν θέλετε η έρευνα ήταν το αναγκαίο μέσο για να δοθεί η πρίκα στους καλλιστήριδες, στη Λάρκο, στην Πεσίνε ή σε αυτούς που θέλουν να την εκμεταλλευτούν με όρους λαϊλασίας αυτού του τόπου. Αυτό έγινε. Σήμερα ο βασικός επενδυτής που αφορά και τον μεταλλευτικό πλούτο της χώρας, όχι μόνο της χώρας αλλά παγκόσμια, δεν είναι ο παραδοσιακός επενδυτής όπως τον ξέραμε, το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Είναι επενδυτής κεφαλαίου. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το αντίκρισμα του μεταλλευτικού πλούτου στη διεθνή αγορά κεφαλαίου. Δεν τον ενδιαφέρει να εκμεταλλευτεί, έστω και με τον ληστικό τόπο που το εκμεταλλεύτηκε τα παλιότερα χρόνια, το μεταλλευτικό πλούτο. Δηλαδή, για να δώσουμε ένα στοιχείο. Η Goldman Sachs, έτσι, η οποία είναι σύμβουλο σε πάρα πολλές μεταλλευτικές εταιρείες, ανάμεσα αυτές ήταν και η TVX, που έδρασε και στην χώρα μας, έβγαλε 2.000 δολάρια κέρδος για κάθε 100 δολάρια κέρδος που έβγαζε από τη μεταλλευτική δραστηριότητα η TVX. Άρα αυτός που ενδιαφέρεται τώρα για να μπούμε στο χωράφι των μεταλλίων, των ορυκτού πλούτου, του φυσικού πλούτου κτλ., είναι κατά κύριο λόγο το μεγάλο τραπεζικό χρηματιστικό κεφάλαιο. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει οι χώρες να μεταδραπούν σε Ελτοράντο. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει σχεδιασμός εθνική πολιτική δημόσιοι φορείς, γιατί αυτό είναι εμπόδιο. Για να μπορέσει να παίξει ο άλλος με αυτού του τύπου τα στοιχήματα στη μεγάλη χρηματαγορά, θα πρέπει να υπάρχει το μυστικό. Ένα. Θα πρέπει να υπάρχει ο προσπέκτορο, όπως υπήρχαν παλιά. Δηλαδή, αυτός που πήγαινε και ανακάλυπτε το πλούτο και το φύλαγε για συγκεκριμένους επενδυτές, έτσι ώστε να μπορούν να κερδοσκοπήσουν την αγορά. Να θυμηθούμε ότι η παγκόσμια αγορά ή το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, όπως το ξέρουμε σήμερα, καπιταλισμό το λένε κάποιοι, οικονομία της αγοράς το λένε άλλοι, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι η ίδια, το για το τι μιλάμε. Ποια ήταν η νέα εφεύρεση στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου? Η νέα εφεύρεση δεν είναι οι νέες γεωλογικές μέθοδοι ή οι έρευνες που έκαναν. Όχι. Ήταν η φούσκα στη βάση του ορυκτού πλούτου. Η πρώτη μεγάλη φούσκα ήταν η φούσκα του Μισισιπί στο 18ο αιώνα. Τι έκαναν εκεί? Πολύ απλά, ο κύριος Τζον Λο, ένας χρηματιστής, ο πρώτος θεωρείται τραπεζίτης και χρηματιστής από τη Σκωτία, έπεισε τον Δελφίνο της Γαλλίας και ξέδωσε ομόλογα, τα οποία μοσχοπολούσαν στην αριστοκρατία της Γαλλίας, με εγγύηση ένα υποτιθέμενο ρηχείο χρυσού στο Μισισιπί. Λοιπόν, μάλιστα μετατράπηκε ο Τζον Λο, ονομάστηκε και ο μέγας αλχημιστής της Γαλλίας, γιατί μετέτρεπε το χαρτί σε χρυσάφι. Ήταν ο πρώτος, μάλλον το αντίθετο, το χρυσάφι σε χαρτί. Λοιπόν, τελικά κατέληξε. Αυτός έφυγε βέβαια βράδυ, όταν έσκασε η φούσκα. Έφυγε βράδυ, νύχτα, και τελικά κατέληξε μετά από πολλές περιοδίες στη Βενετία, όπου χρειάστηκε 1,5 αιώνα για να εκδώσει το βασικό του βιβλίο για αυτή την ιστορία. Αυτή ήταν η μεγάλη εφεύρεση της σύγχρονης οικονομίας. Η δυνατότητα να αξιοποιήσω πραγματικό φυσικό πλούτο για να στήσω φούσκες κερδοσκοπίας. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τις μεγαλύτερες τερατογενέσεις τραπεζών στην Ευρωζώνη. 4 φορές το ενεργητικό του σε σχέση με το ΑΕΠ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου τέτοιες τερατογενέσεις. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετεξέλιξη της, στην αρχή θέλανε το ΙΓΜΕ για παράδειγμα, γιατί θέλουν να δώσουν τον ορυκτό πλούτο πρίκα στην ΕΟΚ, όταν μας εντάξανε το 1981. Το λέγανε τότε. Μάλιστα, το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που τότε στήριξαν, αν θέλεις, έγινε πολιτική αλλαγή, το φωνάζανε και με μελέτες από εκείνη την εποχή. Τώρα δεν θέλουν τον ορυκτό πλούτο πρίκα. Θέλουν οι τράπεζες τον ορυκτό πλούτο, έτσι ώστε να μπορούν να κερδοσκοπήσουν με τα ενεργητικά τους ακόμη περισσότερο. Και αυτό προϋποθέτει κυριολεκτική λαϊλασία μιας ολόκληρης χώρας. Δεν του χρειάζονται τις επιστημονικές μελέτες ή τίποτα. Θα βάλουν κάποιον ιδιώτη να τους πιστοποιήσει το συγκεκριμένο κοίτασμα ή τις συγκεκριμένες προοπτικές, θα το παίξουν όσο το παίξουν αυτή την ιστορία και θα το παρατήσουν. Αν λοιπόν έχουν ένα ΙΓΜΕ, το οποίο έχει αυτή τη βιβλιοθήκη, αυτές τις μελέτες και όλα αυτά τα πράγματα, ο πιθανός επενδυτής στο συγκεκριμένο πιστωτικό προϊόν δεν ξεγελιέται τόσο εύκολα. Κατανοητό. Πέρα από το γεγονός ότι θα έχεις δημόσιες αρχές οι οποίες θα σου λένε «Έλα εδώ ρε κέρα», ή μάλλον ενδεχομένως να υπάρχει πιθανότητα να σου πούν «Έλα εδώ, λογοδότησε για αυτό που κάνεις».